Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη φανταστικό vlog από το πρόσφατο ταξίδι μας στην Αμερική. Σήμερα θα σας δείξω τον ατελείωτο αυτόν δρόμο που διασχίζει την κοιλάδα του θανάτου ή αλλιώς Death Valley στην Νεβάδα. Και μία πόλη φάντασμα που επισκεφθήκαμε, κατευθυνόμενη προς το Λος Άντζελες, η οποία πραγματικά είναι σαν να έχει βγει από ταινία της Άγριας Δύσης. Κλασική μουσικούλα σαλούν εδώ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πει στο δρόμο Death Valley. Πάμε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι και συνεχίζουμε. Η κοιλάδα του θανάτου βρίσκεται στις πολιτείες Καλιφόρνια και Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η έκτασή της και μόνο τρομάζει, καθώς φτάνει τα 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τι είναι όμως αυτό που την κάνει τόσο επικίνδυνη και απρόσιτη? Είναι μια περιοχή στα νοτιοδυτικά της Αμερικής, όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμων, χωματόδρομων και μη σηματοδοτημένων off-road διαδρομών. Πρόκειται για το μέρος του κόσμου που θεωρείται ότι είναι το πιο ζεστό μέρος στη γη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωπα, απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Ατελείωτος δρόμος. Death Valley. Ποια είναι η ιστορία πίσω από τη μυστηριώδη αυτή έρημο και πώς πήρε το όνομα Death Valley? Τα Χριστούγεννα του 1849, μία ομάδα ταξιδιωτών με τις καρότσες τους έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες το ταξίδι από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ με προορισμό τη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια για την αναζήτηση χρυσού. Λίγο πριν από την πρωτοχρονιά λοιπόν φτάνουν σε μια ξερή, παγωμένη και άνυμδρη κοιλάδα. Για δύο ολόκληρους μήνες περπατούν και σκαρφαλώνουν τα γυμνά βουνά της. Ωστόσο, οι δυνάμεις τους έχουν στερέψει. Το νερό έχει πια τελειώσει και αποφασίζουν να σφάξουν τα βόδια που τραβούσαν τα κάρα προκειμένου να μην πεθάνουν από ασιτεία. Λίγο πριν καταρρεύσουν από την καταπώνηση και τις κακουχίες, εμφανίζονται σαν από μηχανείς θεοί κάποιοι καουμπόιδες και τους σώζουν. Μερικοί από τους μακρινούς ταξιδιώτες όμως δεν τα καταφέρνουν και τα πτώματά τους μένουν πίσω. Λίγο πριν αποχαιρετήσουν για πάντα την κοιλάδα, ένας από αυτούς γυρνάει το κεφάλι του, την αγναντεύει και λέει «Αντίο κοιλάδα του θανάτου». Κάπως έτσι λοιπόν η ερημική περιοχή πήρε το όνομα που τη συντροφεύει έως σήμερα. Στην περιοχή επικρατούν βαρύς χειμώνες με μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Γενάρη να φτάνει τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου, αλλά και πολύ ζεστά καλοκαίρια με την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί να είναι οι 56,7 βαθμοί Κελσίου. Προπονησούλα, τρέξιμο στο Death Valley. Με τις κάμερες στα χέρια. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα είχε δροσιά και είχε μόνο 50 βαθμούς Κελσίου. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την πόλη Φάντασμα και βλέπουμε αυτόν εδώ τον χαρακτηριστικό καουμπόι πριν την τελευταία στροφή. Και μόλις μπήκαμε στην Ghost Town, στο Κάλικο. Πλησιάζοντας προς την πόλη Φάντασμα, αυτό που χτυπάει αμέσως στο μάτι και είναι και πολύ εντυπωσιακό είναι αυτά τα τεράστια γράμματα, αν βλέπετε στο βάθος, στην κορυφή του βουνού που αναγράφεται το όνομα της πόλης Κάλικο. Και εδώ, όπως βλέπετε, αυτός ο δρόμος καταλήγει σε ένα μεγάλο πάρκινγκ που είναι για όλους τους επισκέπτες. Το εισιτήριο για να μπει σε αρκετά οικονομικό είναι στα 4,5 δολάρια, αλλά αν φτάσεις πολύ αργά, λίγο πριν κλείσει η πόλη, μπορεί να μην πληρώσεις και τίποτα. Και αφού παρκάραμε, πάμε να τη δούμε. Το όνομα της πόλης είναι Κάλιγκο και... είναι μια πολύ ωραία γραφική παλιά πόλη. Κάλιγκο Ghost Town λοιπόν, και μπαίνοντας μέσα αισθάνεσαι σαν να έχει σταματήσει εδώ ο χρόνος για τουλάχιστον 150 χρόνια. Κλασική μουσικούλα σαλούν εδώ. Και το πρώτο κτίσμα που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι αυτό εδώ το ξυλουργείο, στο οποίο έπαιζε μάλιστα και κλασική μουσική εκείνης της εποχής. Walking streets. Sticks. Και βλέπουμε επίσης εδώ και μερικά κλασικά βαρέλια κρασιού και ένα ταλαιπωρημένο καουμπόι. Και πάμε τώρα να σας κάνω μια περιήγηση στην πόλη με την GoPro σαν να είμαι σε video game. Εδώ βλέπουμε το δημαρχείο της πόλης και το Κάλιγκο λοιπόν ήταν μια παλιά πόλη ανθρακορίχων η οποία υπήρχε από το 1881 και εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 1890 καθώς το ασίμι έχασε την αξία του. Η πόλη που κάποτε έδινε μια καλή ζωή για τους ανθρακορίχους έχασε τη χρησιμότητά της και έγινε μια πόλη φάντασμα. Μέσα στη δεκαετία του 1950 αναστηλώθηκαν 5 αυθεντικά κτίρια της πόλης για να φαίνονται όπως ακριβώς ήταν το 1880.
Το Κάλιγκο αναγνωρίστηκε σαν ιστορική σημασία τοποθεσία και το 2005 ανακηρύχθηκε από τον τότε κυβερνήτη Άλον Σβατζενέκερ ως η ασημένια πόλη φάντασμα της Καλιφόρνια. Συνεχίζοντας εδώ, ανεβαίνουμε τη βεράντα ενός εστιατορίου Παύλα Μπαρ που είναι ακριβώς όπως ήταν αυτά τα μαγαζιά εκείνη την εποχή. Μυρίζει μπαρούτι. Έλα ρε εσύ. Μυρίζει και μπαρούτι. Έτσι, για να μπούμε λίγο καλύτερα στο κλίμα. Ποιο? Το εστιατόριο εδώ. Πάλι λειτουργεί κανονικά. Ναι, σωστά ακούσατε, αυτό το μαγαζί έχει διαμορφωθεί ως εστιατόριο και μπορείς να φας κανονικά το φαγητό σου, απλά επειδή εμείς δεν είχαμε χρόνο αρκεστήκαμε στο να βγάλουμε μια φωτογραφία και συνεχίσαμε. Εδώ στο βάθος φαινόμαστε να προχωράμε πάνω στην ξύλινη βεράντα του εστιατορίου και προχωρώντας τώρα στο δρόμο πάμε να σας δείξω και το κτίριο της πυροσβεστικής με το πυροσβεστικό όχημα. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα 5 κτίρια που αναστηλώθηκαν για να γίνουν ακριβώς όπως ήταν τότε, καθώς θα δείτε τώρα τις λεπτομέρειες οι οποίες σε γυρίζουν πίσω στην εποχή των καουμπόιδων και της Άγριας Δύσης. Δείτε εδώ λοιπόν πως ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα πριν 150 χρόνια περίπου και προσέξτε τις λεπτομέρειες ακόμα και πίσω στα εργαλεία. Και στη συνέχεια μπορεί να μάζεψα λίγο στο πλήσιμο αλλά βάλαμε τα καλά μας και είμαστε έτοιμοι για βόλτα. Ανεβαίνοντας στον κεντρικό δρόμο της πόλης συναντάμε και πολλές χαρακτηριστικές άμαξες της εποχής. Ο κύριος που βλέπουμε εδώ είναι ο Walter Knott. Είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αναστήλωση αυτής εδώ της πόλης τη δεκαετία του 1950. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλα σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, όπως ακόμα και οι λάμπες. Πιο κάτω βλέπουμε και αρκετά μαγαζιά με τον ντεκόρ της εποχής φυσικά, όπως αυτό εδώ που πουλάει διάφορα αναμνηστικά, βιβλία, μουσική και μπλουζάκια. Κοιτάξτε εδώ τις λεπτομέρειες, δεξιά και αριστερά, πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν υπήρχε τίποτα σχεδόν που να σου θυμίζει τη σημερινή εποχή εδώ πέρα. Δεξιά βλέπουμε ένα drugstore, έτσι ονομάζαν τότε τα μαγαζιά που πουλούσαν ποτά. Και πάω να μπουκάρω μέσα σαν καλός καουμπόις της εποχής. Κι άλλο μαγαζί εδώ, από όπου μπορείς να πάρεις κάτι να πιεις για να δροσιστείς, με φόντο φυσικά πάντα αυτές τις φανταστικές άμαξες. Calico Rock Gift Shop βλέπουμε εδώ, άλλο μαγαζί για σουβενίρ. Θυμάστε κάτι ταμπέλες που βλέπαμε σε παλιά western, αλλά και κινούμενα σχέδια. Δείτε λίγο εδώ. Και εδώ κλασικές ταμπελίτσες. Κοιτάξτε εδώ πως καταγράφονται αυτά εδώ τα δρομάκια με φόντο πίσω αυτόν τον καταγάλανο φανταστικό ουρανό που είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Και εδώ βλέπουμε ένα μικρό βαγονάκι δεξιά και μια ξύλινη δεξαμενή νερού. Και τα μαγαζάκια συνεχίζονται, εδώ μάλιστα μπορείς να κάνεις και κάποια δραστηριότητα και άλλα σουβενίρ. Και εδώ βλέπουμε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ άμαξας δίπλα σε ένα ξύλινο σπίτι. Ίσως το πρώτο πράγμα εδώ που είναι από την εποχή μας, αυτά εδώ τα τραπεζάκια όπου μπορείς να κάτσεις να ξεκουραστείς πίνοντας κάτι ή τρώγοντας ένα παγωτό. Δείτε και αυτή τη φανταστική κατασκευή όπου αν κατάλαβα καλά μεταφέραν οι ανθρακορίχοι τις πέτρες με το ασήμι από τα ορυχεία. Πιο κάτω βρήκαμε ακόμα και ένα μαγαζί με πολύ χρήσιμα πράγματα για κατοικίδια. Γενικά σε όλο μας το ταξίδι τα σκυλάκια έχουν την τιμητική τους. Έχει για σκύλους όντως. Φαγητό για σκύλους. Για τα πάντα, έχει μέσα πραγματάκια. Θα μπούμε να δούμε τότε, να δούμε και για τον Ερμή. Απίστευτο, Dorsey's Dog House λοιπόν, από εκεί ψωνίσαμε και κάποια πραγματάκια για το σκύλο μας τον Ερμή και συνεχίζοντας πήραμε ένα παγωτάκι στο χέρι από το επόμενο μαγαζί. Εδώ αυτά που πήραμε, ένα ξυλάκι cookies με βανίλια και ένα Snickers παγωτό και η χαρά μας ζωγραφισμένη εδώ στα πρόσωπά μας αφού τα φάγαμε. Είχε και παραδοσιακή άμαξα που πουλούσε popcorn και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, είχε ειδικό χώρο για τα κατοικίδια που μπορούσαν να κάνουν την ανάγκη τους αλλά και σακουλάκια για να μαζεύονται οι ακαθαρσίες τους. Πάμε τώρα και για το τελευταίο κομμάτι του βίντεο να σας δείξω τη φανταστική βόλτα που κάναμε με το παραδοσιακό τρενάκι των ανθρακορίχων, το οποίο σε περνάει μέσα από τα βουνά όπου γινόταν η εξόρυξη του ασημιού. Και επίσης σε αρκετά σημεία είχες και μια πανοραμική φοβερή θέα όλης της πόλης. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά μαζί μας και ελάτε να κάνουμε αυτή τη φανταστική βόλτα παρέα. Φανταστικές εικόνες και αν παρατηρούσαμε καλά δεξιά και αριστερά βλέπαμε αρκετά ανοίγματα στο βουνό όπου προφανώς εκεί μέσα ψάχνανε για ασήμι οι ανθρακορίχοι. Σας αφήνω λίγο τώρα να ακούσετε το φυσικό ήχο.
με μουσική υπόκρουση που σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα της εποχής, συνεχίζουμε και βλέπουμε εδώ πέρα τα ανοίγματα αυτά που σας έλεγα και πιο πριν, με ένα βαγονάκι εδώ ακριβώς απ' έξω. Εκτός από τη μουσική, ακούγαμε από τα ηχεία και πολλές πληροφορίες για την πόλη του Κάλικο. Εδώ βλέπουμε και μια σκηνή για προστασία από τον ήλιο, η οποία είναι δίπλα σε ένα παλιό πηγάδι. Εδώ βλέπουμε από κοντά ακόμα ένα άνοιγμα, το οποίο από κάτω έχει μια σκαμμένη σπηλιά μέσα στο βουνό. Προσπαθήσαμε να αποθανατήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές εικόνες μπορούσαμε. Πραγματικά αυτό το ταξίδι στον χρόνο ήταν κάτι το μοναδικό. Ελπίζω να κατάφερα να σας ταξιδέψω μαζί μας έστω και για λίγο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε τη γνώμη σας και μην ξεχνάτε like, subscribe, καθώς είναι πολύ σημαντικό για τον αλγόριθμο του YouTube, αλλά και για να σας φτιάξω και άλλα φοβερά βίντεο. Μην ξεχνάτε μέχρι το επόμενο, stay positive και να είστε όλοι καλά.